Γρήγορα στον Κυριάκο Καραγιάννη και στο Λαμίο Ρεπόρτ, γιατί η μητέρα οδηγούσε μεθυσμένη με τα παιδιά της κλεισμένα στο πόρτ μπαγκάζ. Είναι δυνατόν. Απίστευτο περιστατικό. Λαμία Ρεπόρτ και Κυριάκος Καραγιάννης, τηλεφωνική μας γραμμή. Κυριάκος, σε ακούμε, καλησπέρα. Μας ακούει ο Κυριάκος. Με δυσκολία, Κυριάκο, να μας βοηθήσουν το κοντρόλ. Δώσε μας μισό δευτερόλεπτο για να ακούσουμε τον Κυριάκο Καραγιάννη. Απίστευτο περιστατικό. Είναι απίστευτο και αυτό το οποίο. Αλλά αυτή δεν ήταν μητέρα, ήταν εγκληματίας. Τρελή. Κυριάκο, μας ακούς τώρα? Εγώ σας άκουγα και πριν, δεν ξέρω. Τώρα σε ακούμε καλύτερα. Καλησπέρα σας λοιπόν και από μένα. Πραγματικά είναι απίστευτο περιστατικό που το περιγράφετε και εσύ. Να δυναμώσουμε τον ήχο στο κοντρόλ, παρακαλώ, βοηθήστε μας, κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα, βοηθήστε μας λίγο. Κυριάκο, σε ακούω. Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, περίπου στις 5. Με μία μεθυσμένη οδηγό, μία 35χρονη αλογαπή, υπηκότητας ρωσικής, η οποία συνελήφθη στο διεθνή να οδηγεί μεθυσμένη. Αυτό το οποίο προκαλεί όμως την εντύπωση δεν είναι ότι είναι ένα ακόμη περιστατικό με ένα μεθυσμένο οδηγό, είναι ότι η συγκεκριμένη γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητο, εκτός από την φίλη της η οποία ήταν επίσης μεθυσμένη, είχε και τα δυο της μικρά παιδιά. Αυτό όμως που ακόμη προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι δεν ήταν ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο, αλλά ένα αυτοκίνητο τύπου μάρκα Smart μάλλον, το οποίο όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι δεν έχει πέρα από τα δύο καθίσματα. Άρα τα παιδάκια ήταν στιβαγμένα ακριβώς πίσω από τα μπάκια καθίσματα, στην ουσία στις αποσκευές. Το συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκε, μάλλον καταγγέλθηκε από διερχόμενους οδηγούς εντός της πόλης να πραγματοποιεί επικίνδυνους αιγισμούς και να περνάει και με κόκκινο κάποιους σηματοδότες και ειδοποιήθηκε το κέντρο της άμεσης δράσης. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησαν αναζητήσεις και τελικά το όχημα εντοπίστηκε στο 217ο χιλιόμετρο, στο ύψος της διασταύρωσης του Μπράλου, με την οδηγό, όπως είπαμε, να οδηγεί μεθυσμένη. Όσο γνωρίζουμε και από τα στοιχεία της δικογραφίας, αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, όπως και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο για να της πάρουν αίμα. Και καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο νόμος προβλέπει ότι η παράβαση είναι στον ανώτατο βαθμό, δηλαδή ότι έχει την ανώτερη τιμή αλκοόλ στο αίμα σου. Και φυσικά οδηγήθηκε στο τμήμα και με τη διαδικασία του ορθοφόρου θα δικαστεί. Μιλάμε για μία μάνα, ο Δέος την κάνει μάνα, μεθυσμένη, και τα παιδάκια στο πόρ μπαγκάζ. Και η φιλενάδα της δίπλα, πιωμένες, σουρωμένες και οι δύο. Δημόσιος κέντρο. Και σταματήσαν να πιούν και μπύρες και άλλες, κάτι τέτοιο έχουμε μάθει. Ναι, υπάρχει και αυτή η λεπτομέρεια και εκεί φάνηκε ότι ήταν και τα παιδιά στο πόρ μπαγκάζ, ας πούμε. Όταν σταμάτησε το αυτοκίνητο, σταμάτησε σε ένα μινι μάρκετ για να προμηθευτεί επιπλέον μπύρες. Και εκεί λοιπόν κάποιος οδηγός είδε αυτή την πολύ όμορφη εικόνα μέσα σε εισαγωγικά, όπως και τα δύο μωρά, τα δύο πλάσματα που δεν έφυγαν σε τίποτα να είναι στιβαγμένα κάπου εκεί μέσα στο αυτοκίνητο. Να σας, κυρία Καραγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε τέσσερις θέσεις. Πάμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Καλά, αυτή είναι εγκληματίας. Μάλιστα. Να μάθουμε τι θα δείτε σε λίγο. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, έχουμε.